Καλησπέρα σε όλους από τα Νολιώσια. Εδώ που για την Master, για την Development 2 στο Summer η Σεν Παολία αντιμετωπίζει τους κουρασμένους New York της Knicks, οι οποίοι παίζανε και πριν λίγες μέρες στον Κολονό. Και το κακό για αυτός είναι ότι και πάλι ήταν πάρα πολύ λιγά το μάστο, ο Χρυσίδη Μπάντ του Αντωνόπουλου. Ήταν πάρα πολύ λίγα άτομα και τις προάλλες διεκτήθηκαν στο νήμα που την Κολιτσάνη και δεν καταφέρουν να κάνουν το 2-2, αλλά όταν τα κατεβαίνουν με 5-6 άτομα είναι λογικό η απόδοσή τους να επηρεάζεται. Σιγά σιγά θα δούμε και τις πεντάδες. Είναι 6 άτομα, όχι 7 άτομα βλέπω να είναι Σεν Παολί. Εφτά βλέπω και τους πικνίκς, αλλά ο Φόμπουλος θα φύγει. Τα θα δώσω 4. Αστοχο σούτ, rebound. Θα σου πω το 0 ο Κολοφούζος. Το λέω το Δευτέρι. Τρέχει σύμβολο νούμερο 4. Θα δώσω 41. Αυτός ξανά για 3. Σοπλίζει το ου, το βάζει τώρα. 3-0. Καλάθι από τον Γιώργο τον Πουλούρη. Αυτό με ταμπλό, 3-2. Δούμε και τις αγωνιλογίες, θα δούμε όλα όσο νου πω. Αυτά είναι το 7 και αυτός τελεί για 3. Είναι άστοχος λοιπόν από τον Κολοφούζο. Πάει μέχρι μέσα αυτός, δεν παίρνει φάουλ. Θα κάνει λάθος Σεν Παολί, μπάλα για Πικνίξ. Είναι πικαίο κοντό, βασικά από αυτούς που ήταν με Κολιτσάνη είναι ο Αντωνόπουλος, ο Κοφόπουλος και σίγουρος Λιωτόπουλος. Στην ψήφη δηλωθεί και Κοντογιάννης, δεν ξέρω πάνω θα έρθει. Κοντονόπουλος για 3, συνέδε με το καλάθι. 5-3. Έχει 4 πανταζής, θα δώσει στο 41. Ξανά για 3, ξανά εύστοχος, 2-3 τρίποντα, καλάθι από τον Πουλούρη ξανά. Τον Παραδενόπουλος τελεί για 2 και το βάζει ο ψηλός. Τώρα όμως μισό λεπτό. Αυτός πρέπει να είναι ο Σμάκι, γιατί βλέπω έναν με 0 και ένα με 1 στο χαρτί και δύο χωρίς μπλούζα. Λογικά είναι το 1. Λάθος από τους Πικνίκς. Πάμε στο στατιστικό. Στο τέλος του δεκαλήτου θα δούμε, αλλά νομίζω ότι είναι ο Σμακίνκ. Να είναι καλά ο Κοφόμπουλος που μας βοήθησε. Ας το αποστεί τώρα από τον Κουλούρη. Κατεβάζουν οι Πικνίκς. Βελάκι. Διαμαντή. Το ένα είναι. Να σας στολίσαμε, αυτός είναι ο οποίος πιτσάκι είναι ο Σμακίνκ. Στολίσαμε πριν έρθει τότε, γιατί θα τον λέγαμε όλη την περίοδο με άλλο όνομα. Αντωνόπουλος θα γαμπαίνει το άμεση εκτέλεση εδώ 3 μέτρα στο εκεί. Και
24, ζεις ένα βήμα μέσα, δεν υπάρχει άμυνα στην περιφέρεια που σου πυκνίξει, στο χει. Αυτός μπορεί να είναι ο Αγγελίδης με το 4. Τρίποντο εύστοχο από τον Σμάκη, πρώτη φορά σε όμως τον βλέπω. Κοφόπουλος είπε στο... στη συνέντευξη πριν το μάτσο ότι αναμένει να τα βάλει στο αγώνα και ότι κάνει τη διαφορά. Και αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι όντως την κάνει. Τουλάχιστον στα πρώτα 5 λεπτά. Δεν θα πάρει το λιμπάν, το παίρνει ο Αντωνόπουλος. Σμάκινγκ. Πάντα θα δώσει τον Άλεξ. Ένα σμάκι. Μέσα, γκολ φάουλ. Παπα. Έξι, 12 τάμπλ σκορ. Έξι, βολή. Τον φάγαμε. Αλλά δεν πάντα βάζει κολλά. Τρεις ο Κουλούρης. Αστοχή. Λοιπόν, από το 4 ο Αγγελίδη. Μάκινγκ θα κάνει λάθος. Όχι φάουλ, θα κάνει το φάουλ. Μάκινγκ. Τόπουλο, αστοχή, λοιπόν, από το 7, τον Κοντό. Ωραία, φάση από κοντά. Θα κερδίσει το φόλ ο Τσουχριτζής. Μέσα και δεύτερο 8-12. Σε ένα μάτσο μέχρι στιγμής δεν έχει πολύ φαόλ, έχει καλό ρυθμό. Φόπουλος. Και ένα βήμα στο πλάι, θα κερδίσει το φάουλ. Για 3 ή για 2 είναι. Για 2. Βασικά. Όχι, φάουλ στο τρίποντε, ρε. Παίξουμε την βολή. Το 13 και τώρα 8-14. Μόνο στο πεζί. Επιθετικά. Εδώ θα βάζετε το σκουπίδι. Διαφορά στους 6 για τους Quick Knicks. Την αθμολογία του ομίλου. Σκυριοδόπουλος. Μάκινγκ. Ένα βήμα στο πλάι για 3. Αστοχή. Αστοχή και ο Αγγελίδης. Πιέζουν οι πικνίκς. Περνούν το κέντρο Σεντ Πάουλη. Φόρα θα κερδίσω, θα κάνω κοφόπουλο τον Κουλούρη. Ξανά ο Κουλούρης έχει 2 στα 5. Θετικό rebound όμως και μπαλά.
για την Σεν Πόλη, κρατή 44, δύσκολη προσπάθεια, αστοχή, λοιπόν, από το 15, αστοχή της Φιτζής, το λοιπόν τελικά το καθαρίζει ο Ισμάκιν. Πέρα το 7, θα δώσει το 4 το μαγαζί, μέχρι μέσα, δεν παίρνει φόλ, αστοχή. Μέχρι μέσα στο χ και ο Σμάκινγκ. Πανταζής. 44. Άστοχο σου, Τζουκριτζής το ριμπάουντ, καλάθι, 10-14. Η μπάλα παραμένει για πικνίξ. Ωραία πάσα στο χείο Αντωνόπουλος της εξεπαφής. Λοιπόν, το 4 τον Πανταζή τον Αλκιβιάδη. Είμαστε μέσα ο Πανταζή, σε αριστερό drive. Αστοχή. Ιωτόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, τους περνάει και τους δύο αστοχή και αυτός από κοντά. Το 4 θα δώσει το 41, αυτός δεν σκέφτεται κάτι άλλο όταν παίρνει την μπάλα. Έχει καλό σουτ, θα κάνει λάθος. Ο Σμάκιν Πανταζή θα κερδίσει το φόρο χαμηλά. Ξανά για τρεις, πώς εκτελεί έτσι, άστοχος του Κουλούρη και πάλι Μουστάρο έτσι που χθες, θράσος. Παίρνει την μπάλα, το πατάει, δεν έχει κάτι άλλο, έχει πάρει 6-7. Το πρώτο δεκαλεπτό, με 7-6 δευτερόλεπτα, 5. Μάχεται κάνει λάθος, πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο, τελώς, 10-14 μπροστά, η πικνίξη. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. 10-14 μπροστά η Picnics. Άστοχο το πρώτο σουτ, τριμπάουν από τον Σμάκιν. Τους πάει μόνος του, θα δώσει γωνία. Να πάρει την μπάλα του 7 ο Μαργαρέτης. Η κατοχή παραμένει για Σεντ Παουλί. Τρίποντο άστοχο από τον Καραμπά, κατεβάζει Σπιλιτόπουλος. Συντολής κατ' ο γύρος, τέπτει μπαίνει φάουλ. Τον πέλε και εσύν πολύ. Θα κάνει μια προσπίση, τελεί για 2. Αστοχή, επιθετικό ριμπάνο, θα γίνει το διφεντζής. Κατεβάζει ο Σμάκιν. Κάνει λάθος, πρέπει να έχει κάνει 4 λάθος σίγουρα. Φανταζής. Λοντεράκι, άστοχο, ριμπάνο από τον Σμάκιν. Γιονόπουλος. Αστοχή για τον Όπουλος. Η μπαλά για πικνίξ. Αστοχή για τον Όπουλο, 10-14. Ο
Ρίς, ο Νικήτα Κουρμπάνο, το φτωχό, να στοχή, το θετικό rebound, την πάση χιλιά του Καραμπά, αστοχή του Καραμπάς. Και το πρόβλημα στο γιορτή, το φάλλον, τον Πονταζή. Δώσε το 7, πόντο στο τοχή. Κατεβάζουν οι πικνίκς οι οποίοι έχουν ψιλοκουραστεί. Δηλαδή το κατεβάζει ένα στην μπάλα και περιμένει τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει ταχύτητα. Έχασε κάποιο ρυθμό, δεν υπάρχει σκορ βασικά. 3 λεπτά και κάτι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για 2-4 έμπαλ τον πόδο Αντωνόπουλο, ο οποίος δεν έχει βγει. Τέλος Πιεντόπουλος. Ο Πούλος θα βγει, αυτό μας είπε. Δύο βολές, Πιεντόπουλος, δύο βολές. Ισοφαρίσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο με την Πολιτσάνη ο Σπιλιωτόπουλος. Αλλά τυχαίως να του πει και τι όταν παίζει 40 λεπτά σε αυτή την ένταση, γιατί γενικά είναι τύπος που παίζει με πολύ ένταση. Βλέπετε του κόντου 13-14. Μάκινγκ κίνηση, εκτελεί για 2, είναι άστοχος, είναι στο λιμπόν, θα κερδίσει το όλοι βολές. Μέσα από την βολή. Η δεύτερη χάνει πολλές φορές η πικνίξα, αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound με τον Κολοφούζο. Σπιλιωτόπουλος, τον Κολοφούζο 3. Μέσα φορά. Τρίποντο, άστρο του κουλούρι. Λοιπόν, ήττα στον πόντο, 50-49. Ξεκίνησε η Σεν Παολί. Επιμένετε ήττα από την Κουλιτσάνη. Σπιλιωτόπουλος αστοχή στο 1-1 ρεκόρ είναι πικνίκς. Αυτή τη κατσούρα του Κολιτσάνη, Κουλούρης για 3, αστοχή. Τώρα θα δούμε για την Σέντρο Λέγο και νικήθηκε. Απλά έχω την εντύπωση ότι οι νίκες έχουν κάνει μόνο οι Κολιτσάνη, πικνίκς και του Βλέικερς. Οι του Βλέικερς κερδίσανε
άνευ αγώνες στην ΑΜΟΚ. Οι Big Knicks δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Σεντρόλη που παίζουν τώρα, οπότε η Κολιτσάνη τη κέρδισε με ένα από εδώ. Άρα πρακτικά η Κολιτσάνη έχει κερδίσει και τους δύο σημερινούς μονομάχους, 13-15, 4-50. Ο Μητρόπουλος σαν την ανάπτυξη. Δύο βολές, 6 ευρώ του Σκυριωτόπουλου. Σκυριωτόπουλος βάζει μία στις δύο. Λοιπόν, πρέπει να φύγει ο Κουφόπουλος, ναι, την κοπάνησε. Άρα έχουν μείνει 6 Σκυριωτόπουλος και 5 που παίζουν. 7 θα δώσει 5 για πολύ 44. Ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ το σουτ του Κουτσελίνη, πάρα πολύ. Μέσα από τον Μιχαήλ, ωραίο καλάθι από τον Κολαφούζο. Θέλω να παίξω ένα σύστημα, την μπάλα φτάνει στον Κουλούρη. Μπάς, 3-2, πρέπει να εκτελέσει, το κάνει. Αστοχή, θετικό rebound. Κόντος. Τρίποντο. Αστοχό. Τρεις Κουλούρη συνδέεται ξανά. Μπράβο. 16-18. Δεν θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσουν οι Big Knicks. Να δούμε αν μπορούν να σοφαρίσουν ή ακόμα και να μας περάσουν οι Σεντ Παολί. Φανταζείς για δύο. Ούτε σοφαρίζονται όπως περνούν λοιπόν τους Μάκινγκ. Και αυτός, πάει μέχρι μέσα, στοχή στο drive. Για τρεις ο Κουλούρης, όχι. Σνάκινγκ, συνδέεται ξανά μετά από ώρα, 16-20. Φανταζείς. Κουλούρης. Κόντος. Για τρεις. Είναι άστοχος. Φανταζείς. Μέχρι μέσα. Ωραίο καλάθι. 18-20. Φορά στους δύο. Για 3-7, ουκά. Πολύ κακό το σούτ του Μαργαρίτη. Τρέχει ο Πανταζής. Ελεύθερο σούτ, αστοχή ο Κουλούρης, μπάουντ του Σμάκινγκ. Και αλλαγή αναγκαστική. Drive, δύο βολές. Μπράβο.
Δεύτερη βολή, δεύτερη βολή. Μπέλα φτάνει. Στο ψηλό κάνει μια ραβέρσα στο χείρι του Μπάτους Μάκινγκ. Τους είχε κατεβάσει και πολλά σκουπίδια. Στο 0, αστοχή. Έριξε και μία κατά λάθος. Το 41. Ο Κουλούρης, φωτιά είναι ο Μιμπό, 21-21. Και τον Κουλούρη θα βάζει στο τέταρτο. Νόπουλος θα απαντήσει με ταμπλό, ναι, 24-21. Αναμένει την ντέρμπι μέχρι το τέλος. Κουλούρης ξανά. Όχι. Πήγε να μπει στο καλάθι, 15 δευτερόλεπτα. Όλη η επίθεση είναι για τους... 13, όλο, όλο, σύμπνα, 13. Τεχνίκς. Μάκιν. Με τη λήξη αστοχή. Τέλος πρώτου. Ημιχρόνιο 21-24. Συνέχεια το δεύτερο. Ημιχρονό. Η New York Quick Knicks είναι μπροστά στο σκορ με 21-24. Αντωνόπουλος βγάζει κι άλλο με τα μπλό. Δεύτερο τρίποντο. 21-27, 2 σερί βάζει. Την ώρα που σοφαρίσαν οι Σεντ Παουλί, έχει πετάξει 2 τρίποντα με τα μπλό. Παίζει λίγο και με τα νεύρα τους. Και 2 το 5 κακό σου τριμπών του Κολοφούζου. Μπερδεύεται και κάνει λάθος ο Σμάκινγκ. Πρώτο σκορ του μάτσου με 15 πόντους, δεύτερο είναι ο Κουλούρης με 12. Τον Τονόπουλου. Όπως είπα και δύο ομάδες έχουν χάσει από τη Σεντ Παολί. Από και δύο ομάδες έχουν χάσει από την Κολιτσάνη που είναι πρώτη. Όποια, αν κερδίσουν η Σεντ Παολί θα πάνε στο 1-1. Αν κερδίσουν οι Τεχνίκς θα πάνε στο 2-1. Ξανά 21-29. Διαφορά στους 8 μεγαλώνει. Δύσκολο σου το κουλούρι, αγόρι μου, βγες στο τρεποντό εκεί που το έχεις. Βγες στο τρεποντό, αγόρι μου. Κατεβάζει ο Σμάκι, κάνει λάθος, κατεβάζει, κάνει αρκετά λάθη. Κουλούρης, τι σας είπα, βγες στον τρίποντο που το έχεις. Αστοχή, αλλά το παίρνει. Λοιπόν, το 44, θα σας πάρει την μπάλα, εκτελεί για 3. Είμαι άστοχος. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνική του στο σούτ και μπορεί να το βλέπω στο άλλο το βράδυ. Τον Κουτσελίνη.
Μάκη μέχρι μέσα, στο χέρι rebound από το 5 τον Παπαγεωργίου. Ας το χορεύω του Κουλούρη, rebound από το 7, καλά του Κοντού, 23-29. Αντωνόπουλο, 23-31. Για 3-41, το βάζει ο Κουλούρης. Δεν σταματάει με τίποτα, σούταρ αγόρι μου όλο το βράδυ. 26-31, μειώνουν στους 5 η Σεντ Παολί. Σε φάση είναι ότι τον αφήνω και μόνο του, δεν γίνεται και κάτι για να κοπεί. Απλά σουτάρει. Και ο Σουζάρι θα βάζει απλά. Πλάνε το πράγμα, το σπιλετόπουλο στο χει. Λοιπόν, το από το 5. Τρέχει ο Πανταζής. Ωραίο καλά στο Πανταζή. Το 31. Σπυριωτόπουλος στον Σμάνινγκ. Θα γίνει αλλαγή, γιατί ο Σμάνινγκ με την θενά, φαουλ. Βολές. Μέσα η βολή, 28-33. Έχει χτυπήσει ο Κόντος, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό. Κουλούρης, δεν ξέρω για πόσο θέλεις περίοδο. Κουλούρης, δύσκολο σούτ, αστοχή. Πολύ έξτρα για πίσω για το χι, είσαι πολύ με καραμπά. Συντράει το βάζει 28-30, όπα, sorry, εδώ είναι, 28-34. Φανταζής, δεν του βάλε το 5, στόχο σουτ, μπορεί να το πω το 0. Φανταζή τρίτο του, 28-34, 4 λεπτά ακόμα.
και καλάθι για τους πικνίκς 28-36. Εν τω μεταξύ η φάση είναι απλή. Οι πικνίκς συνέχεια πάνε διαφορά στους 5-9-10 πόντους και ξαναεπιστρέφουν. Διαρκώς η Σεντβολή. Διατόπουλος μέχρι μέσα, δεν παίρνει φάουλ. Άσοχος ο Δοντονόπουλου. Το 4 θα δώσει το 11. Καλή άμυνα από τον Κολοφούζο. Καλάθι από το 11. Καραμπά. 30-36. Μέχρι μέσα Αντωνόπουλα, σας αρχίζει στο drive. Φαουλ του Κολοφούζου. Ό,τι σας είπαμε, ό,τι σας είπα. Διαφορά έχει πάει στους 8, ξανά στους 3. Αυτή η δουλειά γίνεται. Σμάκινγκ στο 0, εκτελεί για 2, αυτό είναι άστοχος. Φάρηση 36, όλα η Σεντ Παολί είναι εδώ. Μέχρι μέσα ο Σμάκινγκ, ωραίο καλάθι, δύσκολο. Έρβολο τρίποντο, ριμπόν που τη χρησιμοποιεί, του φεύγει μπάλα στο χ. Κολοφούζος τελείγια 2 χωρίς να δώσει το 9, το βάζει 36-40. Άστοχο σουτ, Κολοφούζος μαζεύει μία επίθεση, όλοι για τους πικνίκς. Μετά ο Παντενόπουλος, δεν είναι για τους τίποτα, κάνει βήματα και λάθος. Stop!
τρεις. Για τρεις. Άστοχος, τέλος. Τρίτης περίοδου, 36-40. Ξεκινάει το τελευταίο δεκάλεπτο. Τρεις. Στοιχείο Αντωνόπουλος. Πέντε, εφτά. Εύστοχο σούτ του Κόντου. Λεπτά ακόμα. Αστοχή, τρικό λιμπόν, αλλά αστοχή και βαθύ στο 5. Αστοχή του Σμάκινγκ. 48-40. Κουλούρης, φανταζής για την προσπέραση, ούτε τώρα. Λοιπόν, του Κολοφούζου. Κέρεξε και μία ο Κολοφούζος. Ο Κουλούρης δεν προσπερνούν τίποτα με κανένα λόγο οι συμπαολοί, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πιο δίκαιο το να κερδίσουν οι πικνίκς. Καλία με Βασιλονόπουλο, το βάζει 38-42. Διαμαρτύρονται για βήματα οι συμπαολοί, 38-42. Σουμάκι κατεβάζει, καλούν time out, θα ζητήσουμε άλλο time out στην πόλη, μιας και τα χρονικά περιφέρεια στενεύουν. Σουμάκι, ωραία πάσα στον Κολοφούζο, δεξί hook, air ball και time out 6.43, 38.42. Το time out ολοκληρώθηκε, η μπάλα για τους Μαύρους Κουλούρης, 3, έχει αρχίσει να στοχεί. Εντάξει, είναι λογικό, δεν πάντα βάζει όλα και όλο το βράδυ. Μάκι μέχρι μέσα βάζει ξανά δύσκολο σουτ, 38-44. Διαφορά 14. Φλότερο ρόγκα λάθη του Κουτσελίνη που βρήκε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. 5.44 ακόμα.
Μάκη Αντωνόπουλος για 3. 40-47 Αντωνόπουλος και Σμάκινγκ παίρνουν από το χέρι τους πικνίξ. Μέχρι μέσα Κουτσελίνης παλεύει μόνος του και αυτός τώρα. 42-47. Μετά από τρίπλα airball, κακό το σούτ. Πρέπει να... αν θέλουν να πάρουν την νίκη η Σεντ Βαολή, πρέπει να κάνουν μια αντιβίδηση τώρα. Μπούρης. Το βάζει αυτή μια αντιβίδηση, 45-47. Λαθός, Σμάκι. Μπάλα για 5 δευτερόλεπτα για την Σεντ Παολί. Παίρνει ο Ντένα Κουλούρης για 3. Αυτός το παίρνει πάνω του, πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Σεντολή Κουλιαντόπουλος το βάζει 49-48. Δερμπάρα με τα όλα της. Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Καλή ανοίξη Κουλιαντόπουλου. Το rebound του Τσιχριτζία στο χείλ με την πρώτη κλείνει από 3. Κι άλλο στο σουτ. Κουλούρης 51-49. Δείτε 15 ακόμα. Μάχη. Κερδίσει το φόρο χαμηλά. Κουλούρης θα βάζει όλα. Μάκιν κρύβει πουθενά. Αστοχή rebound από το 15. Η Σεντ Παολί πάει να κλέψει το μάτς. Το 44 θα βάζει το Μικόντο. Αστοχή rebound του Μάκιν και ένα 40 ακόμα. Πού θα κάτσει η μπίλια. Σπηλιοτόπουλος, ελεύθερος, για 3, πολύ μεγάλο τρίποντο, 52-51. Ο
για 3 μέρα το φτύνει 1 και 10 ακόμα. Βάζει ο Σμάκιν. Κοινάει δύσκολο καλάθι από τον Κολοφούζο, 51-54. Η διαφορά στους 3 είναι λεπτό ακόμα, time out. Το time out ολοκληρώθηκε. Μετά την μπάλα ο Κουλούρης δεν δίνει πουθενά. Και πάει ένα γύρο μοιραίος. Το βάζει ο Σπιλιωτόπουλος, διαφορά στους 3, όλη η επίθεση. Βασικά έχουν τα μισά δευτερόλεπτα οι Picnics, αν σκοράρουν νομίζω θα κερδίσουν. Σμάκιν βιάζεται, αστοχή στο τρίποντο, rebound και μπάζει για το Κουλούρη. Έχει τα 20, τα 22 δευτερόλεπτα. Κλείνεται, θα δώσει στον Πενταρτή, φαουλ, σωστό, πρώτο. Πρώτο, τον Picnics έχουν να δώσουν άλλα... Όχι, ναι πρώτο, έχουν να δώσουν άλλα 3 φαουλ. Μπορεί να μην είναι και time out ξανά για κόντυμα. Κυνηγητών ηλίδο στο Κουλούρη. Φόλ του Κολοφούζου. Λίμψε αστοχή. Κούζος θα δώσει την μπάλα, τρίτο μαδικό, 8,9. Αντωνόπουλος πρέπει να τη δώσει, τη δίνει. Τελείωσε το μάτς, ακόμα και να το χάσει. Αστοχή ο Κολοφούζος. Και φάουλ, θέλει 2,5 δευτερόλεπτα βέβαια. Σεν Παολίου αν έχει... Έχει time out Σεν Παολίου, απίστευτο αυτό που έκανε ο Κολοφούζος, απίστευτο. Λοιπόν, 2,5 δευτερόλεπτα. Ακόμα. Πάμε το ίδιο. Λούρης, τελώς, 51-54 θα κερδίσει η... θα κερδίσουν οι Picnics.